Συνάδελφοι, είμαστε και εμείς εδώ, σε αυτό το κάλεσμα που έγινε από τους εργαζόμενους των νοσοκομείων, γιατί όσο και να σας φανεί παράξενο, είμαστε και εμείς μια ομάδα εργαζομένων η οποία έχει περίοπη θέση στα εισιτήρια εισερχομένων στα νοσοκομεία. Κάθε τρεις μέρες, σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, έχουμε και εργαζόμενο ο οποίος είναι τραυματίας. Σε αυτά τα νοσοκομεία, και εμείς λοιπόν πάμε για να γιατροπορευτούμε. Σε αυτά τα νοσοκομεία, όπου βρέθηκε πριν από λίγες μέρες συνάδελφος για να κάνει μια επέμβαση και δυστυχώς το έφυγε από τη ζωή, σήμερα τον αποχαιρετήσαμε, γιατί είχε ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Ποιος θέει γι' αυτόν, ποιος θα πατήσει στη χείρα του που σήμερα αναρωτιότανε ποιος θέει. Δεν είναι άρα και τα αιτήματα που βάζουν εδώ οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων που τα γνωρίζουν από τα μέσα. Δεν είναι άραγε η εντατικοποίηση, η υποστελέχωση, η βασική αιτία στο οποίο χάνουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Δεν είναι άραγε η εντατικοποίηση και η υποστελέχωση που υπάρχει και στους Δήμους, όπου οι εργαζόμενοι των Δήμων καταφέρνουν και είναι μέσα στη δεκάδα των εργαζομένων οι οποίοι έχουν τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα σύμφωνα με το ΣΕΠΕ. Τι φταίει? Φταίει άραγε ένας κακός διοικητής? Φταίει ένας κακός υπουργός? Φταίει μια κακιά κυβέρνηση? Φτάνει μέχρι εκεί? Ζούμε, συνάδελφοι, σε ένα διαρκές έργο στο οποίο υποβάθμιση της ζωής μας, του κόστους, αυτό που λέμε πόσο κοστίζει μια ζωή, καθημερινά υποβαθμίζεται και όλο και παραπάνω. Ακούσαμε πριν λίγο τον εκπρόσωπο των οικογενειών του ΚΕΘΑ. Για δείτε, πόσο αξίζει τελικά η δικιά μας η ζωή? Γιατί χρειάζεται να γίνουμε ακόμα περισσότεροι, να βρεθούμε ακόμα πιο πολύ σε αυτόν τον αγώνα, στο να έχουμε νοσοκομεία σύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα, με γιατρούς καλοπληρωμένους και με μόνιμες θέσεις εργασίας, και να μην ανεχόμαστε αυτό που γίνεται τώρα στο κρατικό της Νίκαιας, που για 6 μήνες και για 30.000 ευρώ και για μόλις 4 συνεδρίες το μήνα, δηλαδή 1.250 ευρώ τη συνεδρία, ενώ λένε ότι δεν έχουν λεφτά για να αυξήσουν τους μισθούς των γιατρών, καταφέρνουν και δίνουν 1.250 ευρώ την εφημερία για να υπάρχει ο ιδιώτης μέσα. Εκεί πώς βρέθηκαν τα λεφτά? Ποιο μαγικό χέρι έκανε αυτό το θαύμα? Συναγωνιστή και συναγωνίστρια, η ζωή μας δεν χωράει στα δικά τους τα θέλω, στα δικά τους τα πρέπει. Η δικιά μας η ζωή έχει αξία, γιατί η δικιά μας η ζωή παλεύουμε για να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες, υπηρεσίες που θα καλύπτουν τις δικές μας τις ανάγκες, ανάγκες που πρωτοαρχική είναι η υγεία. Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε στο πλάι σας, σε όλους τους αγώνες είμαστε στο πλάι των εργαζομένων που αγωνίζονται. Και θα τα πούμε στους δρόμους. Ευχαριστώ.